Για πάμε να συνδεθούμε με το στούντιό μας στα Χανιά, εκεί που μας περιμένει ο Δήμαρχος Φακίων, ο κ. Γιάννης Ζερβός. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε. Καλησπέρα, κυρία Σφαγιανάκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας να κάνουμε έτσι μια συζήτηση για έναν Δήμο ο οποίος έχει και πολλές ομορφιές του νησιού και πολύ χαιρόμαστε για αυτό που σας έχουμε μαζί. Διάβαζα πριν από λίγο και την, αν θέλετε, τον απολογισμό τον οποίο έχετε κάνει, ότι έχει να κάνει με την δικιά σας θητεία στο τιμόνι του Δήμου. Μιλάτε για έργα περίπου 20 εκατομμυρίων ευρώ, είτε έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, είτε βρίσκονται στη φάση των μελετών. Φανταστώ ότι είναι και ένας αριθμός ο οποίος εσάς σας κορπά ικανοποίηση, κύριε Δήμαρχε. Βεβαίως, και μας δίνει δύναμη για τη συνέχεια, γιατί όντως έχουμε ανεβάσει πολύ τον πύχη εν σχέση με το παρελθόν. Βεβαίως, αναγνωρίζουμε την προσπάθεια που είχαν καταβάλει οι προηγούμενες δημοτικές αρχές. Άλλωστε, εμείς παραλάβαμε τη Σκυτάλη σαν μια δημοτική αρχή, εγώ ως επικεφαλής του Δήμου Σφακίων, μετά την κεντρική πολιτική σκηνή όπου ασχολήθηκε ο Παύλος Οπολάκης. Είμαστε ίδια δημοτική ομάδα, συνεχίζουμε ίδια δημοτική ομάδα, πλην δύο μόνο εξαιρέσεων που βρίσκονται απέναντι εντός εισαγωγικών λόγω της υποψηφιότητας στον άλλο συνδυασμό. Οπότε συνεχίζουμε μία προσπάθεια με φυσική συνέχεια και συνέπεια. Επίσης θέλω να πω ότι εμείς το 2015 παραλάβαμε ένα προϋπολογισμό, αρχές του 2015 που αναλάβαμε στα Δημοτική Αρχή, τον οποίο 2,5 εκατομμύρια ευρώ, αυτή τη στιγμή ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του 2019 είναι 6,5 εκατομμύρια, οπότε σε 4 χρόνια έχουμε ανεβάσει τον προϋπολογισμό του Δήμου μας κατά 4 εκατομμύρια. Όπως αναφέρατε, το ποσό των 20 εκατομμύριων είναι με βάση τον προγραμματισμό που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες με τα δεδομένα που είχαμε, αλλά από τότε έχει αυξηθεί ικανοποιητικά με δεδομένες τις χρηματοδοτήσεις που ήδη έχουν εισρέψει στα ταμεία του Δήμου μας, κυρίως από το Υπουργείο Εσωτερικών και το υποδομών. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε γρήγορση και συνεχώς διεκδικούμε δυναμικά, συνεργαζόμαστε και γι' αυτό έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Ναι. Σε όλους τους τομείς μπορώ να πω ότι έχουμε προγραμματίσει δράσεις και η επόμενη δημοτική περίοδος θα είναι μια πολύ πολύ δημιουργική περίοδος για τα Σφακιά μας. Θέλω να αναφερθούμε και σε κάποια έργα πιο συγκεκριμένα, όπως για παράδειγμα τα έργα τα οποία προχωράτε σε συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων, όπως είναι η ανάδειξη του κάστρου του Φραγκοκάστελου. Ξέρω ότι προωθείτε τέτοιου είδους έργα όπως οι αναπλάσεις εκκλησιών. Σε τι φάση βρισκόμαστε και αν υπάρχει κάτι το οποίο ολοκληρώνεται άμεσα την περίοδο αυτή? Κυρία Σφακιανάκη, καλώς αναφέρεστε σε ένα ιστορικό Δήμο όπως ο Δήμος Σφακίων στην ιστορία και στον πολιτισμό. Βεβαίως είναι πρώτη προτεραιότητά μας αυτός ο τομέας. Βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι αυτή τη στιγμή στο Φραγκοκάστελο εκτελούνται εργασίες σε αυτό το εμβληματικό φρούριο, εργασίες οι οποίες έχουν σχέση με την αποκατάσταση της τυχοποιίας και επίσης εργασίες οι οποίες θα δώσουν την αρχική μορφή στο φρούριο, όπως οι τρεις κουλέδες οι οποίοι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, οι εσωτερικοί στρατώνες όπου θα δημιουργηθούν δράσεις και για χώρο μουσείου με αντικείμενα της εποχής, αλλά και για πολιτιστικές δράσεις. Mm-hmm. Είναι ένα εμβληματικό φρούριο, ένας χώρος ο οποίος θα προσδώσει μια ιδιαίτερη αξία στην περιοχή μας και όχι μόνο. Επίσης, πάνω στην ιστορία και στον πολιτισμό, έχουμε πολλά οφειλόμενα στο Δήμο Σφακίων. Έτσι, ως Δημοτική Αρχή αναγνωρίσαμε για πρώτη φορά ένα ιστορικό χωριό στα Σφακιά, το Καλλικράτη, εντάσσοντας στο δίκτυο μαρτυρικών χωριών και πόλεων, ένα χωριό που είχε υποστεί 4 ολοκαυτώματα, 4 τα 3 επί των Οθωμανών και ένα από τους Γερμανούς. Είχαμε λοιπόν ως ελάχιστο φόρο, ως ελάχιστη υποχρέωση να αναγνωρίσουμε αυτό το χωριό και το εντάξαμε. Μία ανακήρυξη η οποία έγινε μάλιστα τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι έγινε, αν δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τη χρονική στιγμή, αλλά γνωρίζω ότι έχει μεγάλη σημασία για τους Σφακιανούς αυτό η ανακήρυξη του Καλλικράτη ως μαρτυρικό χωριό και σκόρπισε και πολλά χαμόγελα. Πείτε μου όμως, γιατί προχωράω λίγο τη συζήτηση και την τρέχω λίγο για να προλάβουμε λόγω του χρόνου που μας πιέζει, τι γίνεται με το λιμάνι στην χώρα Σφακίων? Πέρυσι είχε δημιουργηθεί και ένα απρόοπτο με ένα καραβάκι το οποίο είχε αναποδογυρίσει. Υπήρχαν κάτοικοι οι οποίοι λέγανε ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχει προχωρήσει κάποια παρέμβαση σε αυτό?
Θα κάνω μια αναδρομή σύντομη στο προηγούμενο στο Καλλικράτη, ότι δώσαμε την δέουσα λαμπρότητα στην ανακήρυξή του με την παρουσία του εξοχοτάτου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Προκόπιου Παυλόπουλου. Mm-hmm. Όσον αφορά το λιμάνι που με ρωτάτε, όντως τα Σφακιά, επειδή είναι μια περιοχή με ιδιαιτερότητες λόγω του ότι δεν έχουμε προσβασιμότητα δική, και θα πρέπει να αναφέρουμε ειδικότερα για το λιμάνι της χώρας Σφακίων ότι είναι το τρίτο σε επιβατική κίνηση λιμάνι της Κρήτης, είναι μετά του Ηρακλείου της Σούδας το τρίτο. Οπότε καταλαβαίνετε τη σπουδαιότητα και την σκοπιμότητα με δεδομένο τον αριθμό των επισκεπτών που εξυπηρετεί. Και μάλιστα το λιμάνι αυτό εξυπηρετεί περιοχές όπως την Αγία Ρουμέλη, το Λουτρό και τις τουριστικές περιοχές στην νοτιοδυτική περιοχή των Σφακίων, που δεν έχουν και οδική προσβασιμότητα. Το λιμάνι αυτό χρήζει όντως αναβάθμισης, με την έννοια ενώ έχει πολύ καλές υποδομές, πλέον είναι μικρό. Είναι μικρό για να εξυπηρετήσει όλο αυτό τον αριθμό των επισκεπτών και όλες τις ανάγκες για τις οποίες χρειάζεται. Έτσι λοιπόν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια μελέτη από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο του κ. Μουτζούρη, όπου προβλέπει την αναβάθμισή του. Χρειάζεται οπωσδήποτε να μεγαλώσει αυτός ο χώρος για να μπορέσει να εξυπηρετήσει την επιβατική κίνηση της περιοχής. Και σε συνεργασία, που θέλω να τονίσω ότι εμείς έχουμε αγαστή συνεργασία με όλες τις αρχές, με το Λιμενικό Ταμείο, με το Πολυτεχνείο, με την Πολιτεία, ενεργοποιούμε αυτή και επικυρωποιούμε αυτή τη μελέτη, ούτως ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις. Αλλά θέλω να πω ειδικότερα στις λιμενικές υποδομές ότι και το λιμάνι της Αγίας Ρουμέλης, που είναι στα λόγια τόσα χρόνια, για πρώτη φορά δρομολογείται ουσιαστικά, με δεδομένη την μελέτη που υπάρχει από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, από την ομάδα του κ. Μουτζούρη, διότι ο Δήμος κατάφερε για πρώτη φορά και εξασφάλισε προαπαιτούμενα τα οποία μας δίνει δυνατότητα να προχωρήσουμε, που ήταν η έγκριση από την Υπηρεσία Νεαλίων Αρχαιοτήτων, όπως επίσης και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Έχοντας λοιπόν ξεπεράσει αυτές τις δύο διαδικασίες, μπορούμε να πούμε για πρώτη φορά ουσιαστικά ότι το λιμάνι αυτό μπορεί να δρομολογηθεί και να υλοποιηθεί. Συν επίσης ότι το προηγούμενο διάστημα εξασφαλίστηκε μια χρηματοδότηση Επιδημαρχίας Παύλου Πολάκη μέσω Λιμενικού Ταμείου για την επέκταση και αναβάθμιση του προβλήτα στην Αγία Ρουμέλη, όπου δένουν τα φέρι τα πλοία της ΑΝΕΔΙΚ, και δυστυχώς δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί με δεδομένη ότι δεν είχαμε την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τώρα λοιπόν αυτό ξεπερνιέται και μπορούμε να πούμε ότι και σε αυτό το κομμάτι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή την παρέμβαση. Και επίσης και στις υπόλοιπες περιοχές όπου υπάρχουν λιμενικές υποδομές, σκοπεύουμε να δρομολογήσουμε παρόμοιες παρεμβάσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε περιοχής. Θέσατε λοιπόν και κάποιες από τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής, εφόσον είστε λοιπόν στο τιμόνι του Δήμου και αμέσως μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, Δήμαρχε, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να μαθαίνουμε πράγματα και για τα Σφακιά. Θα τα λέμε και συχνά. Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε και στο δρόμο προς τις κάλπες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σφακιανάκη, θα ήθελα μισό λεπτό να πάρω λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας. Να πω ότι μπορέσαμε και μιλήσαμε μόνο για δύο δράσεις σημαντικές για την ιστορία, τον πολιτισμό και για τις λιμενικές υποδομές. Έχουμε βέβαια πολλά πεδία που την επόμενη φορά πιστεύω να έχουμε περισσότερο χρόνο να αναφερθούμε. Αλλά θα ήθελα να κάνω μια παράκληση, μια επιθυμία. Εμείς, σαν σημερινή Δημοτική Αρχή, θέλουμε να έχουμε δημόσιο διάλογο στο προσκήνιο και όχι στο παρασκήνιο. Γι' αυτό θα ήθελα λοιπόν στα Σφακιά, έχουμε δύο παρατάξεις αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα με ένα δημόσιο διάλογο εφόλης της ύλης, ούτως ώστε να ακούσουμε και την άλλη πλευρά. Διότι μέχρι τώρα δυστυχώς δεν μας αρέσει να μονοπολούμε, να μονολογούμε, έστω και δημόσια. Θέλουμε λοιπόν και την άλλη πλευρά επιτέλους να αποκαλυφθεί και να βγει δημόσια να μας εκθέσει τις θέσεις της. Κύριε Δήμαρχε, και προσωπικά αλλά και ως κανάλι μας, τι παίρνουμε έχει του δημοσίου διαλόγου. Αυτός είναι άλλωστε ο ρόλος μας. Θα τα ξαναπούμε, να είστε σίγουρος. Σας ευχαριστούμε πολύ.